Τώρα, στη δεύτερη συζήτησή μας, καλησπέριζω τον πρώην γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Στέφανο Ξεκαλάκη. Κύριε Ξεκαλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε λίγο ρεπορταζιακά. Πρώην γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και μέλλον διευθυντής του γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αυτά όλα είναι στο μυαλό του Προέδρου μας, τον Νίκο του Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Το σύνολο όσων συμμετείχαμε σε αυτή την προσπάθεια, έχουμε θέσει αυτόν στις υπηρεσίες του κόμματος για να μπορέσουμε ξανά να μεγαλώσουμε το ΠΑΣΟΚ, να δίνουμε και εμείς μετά τις σοσιαλιστικές μας ευχές. Mm-hmm. Όπως η κυρία Κανέλη πριν. Σοσιαλιστικές ή σοσιαλδημοκρατικές? Νομίζω ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για σοσιαλδημοκρατία. Το λέω γιατί τουλάχιστον στα πρώτα 10-15 χρόνια του ΠΑΣΟΚ η σοσιαλδημοκρατία ήταν απαγορευμένη λέξη, αν θυμάμαι καλά. Ισχύει αυτό που λέτε. Το ζητούμενο είτε είναι σοσιαλισμός είτε σοσιαλδημοκρατία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κοινό επίπεδο αναφοράς που έχει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική κοινωνία απέναντι σε όλη αυτή την λέλα που αποβιώνει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ούτως ή άλλως, από εδώ και πέρα ανοίγουν και τα πολιτικά μέτωπα και θα δοκιμαστεί η νέα ηγεσία. Πριν περάσουμε όμως σε αυτή την κουβέντα, καταλαβαίνω ότι οι συζητήσεις για τα πρόσωπα είναι λίγο άχαρες, πολλό δε μάλλον όταν είμαστε σε μια φάση που ο πρόεδρος έχει στο μυαλό του διάφορα πράγματα και περιμένουμε όλοι τις ανακοινώσεις. Θα ήθελα όμως να σας ζητήσω ένα σχόλιο για αυτές τις πρώτες επιλογές που έγιναν σήμερα για τον κύριο Κατρίνη, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, επικεφαλής και όχι πρόεδρο, όπως είδα να επισημαίνεται. Ακριβώς. Το κόμμα έχει πρόεδρο. Ένα πρόεδρο με μια ενισχυμένη εντολή, η οποία είναι πολύ νοπή ακόμα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι τα πρώτα μηνύματα της κάλπης έρχονται και αποτυπώνονται στη σύνθεση αυτή των στελεχών που απαρτίζουν, ας το πούμε έτσι, την ηγεσία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, καθότι δίνει δείγματα και ανανέωσης, αλλά και ενότητας μέσα από την παρουσία των 5 βουλευτών μας, στους οποίους να ευχηθούμε να είναι και σιδεροκέφαλοι στα νέα τους καθήκοντα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει, ας πούμε, να περιμένουμε τη συγκρότηση ενός σκιώδου συμβουλίου, να έχουμε το μεάρχες, περιμένουμε τις επόμενες μέρες τέτοια πράγματα. Το λέω γιατί έχουν μείνει αρκετοί τώρα εκτός παιχνιδιού και η αλήθεια είναι ότι οι θέσεις, ειδικά για ένα κόμμα που δεν είναι το ένα από τα δύο μεγάλα στη Βουλή, είναι λίγες οι κοινοβουλευτικές θέσεις. Πράγματι, οι θέσεις είναι λίγες, αλλά ευτυχώς σε ό,τι αφορά το σύνολο όσων σήμερα συμμετέχουμε στα κομματικά δρόμενα, στο μυαλό μας δεν υπάρχει καμία έτσι υπόνοια και υποψία καρεκλωθυρίας. Άρα λοιπόν δεν μας δημιουργεί θέμα αυτό. Αυτό που μας καίει σήμερα, το ανέφερε και ο νέος μας πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι το πώς θα μπορέσουμε ξανά να επανασυνδεθούμε με τις κοινωνικές ομάδες που διαχρονικά είχαν στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και τα τελευταία χρόνια του έχουν γυρίσει στην πλάτη. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει μέσα από τη συγκρότηση ξανά των κομματικών μας δομών, μέσα από τις δράσεις μας στους κοινωνικούς φορείς. Παραμένουμε ισχυρή σε επίπεδο αυτοδιοικητικό και σε επίπεδο συνδικαλιστικό. Θέλουμε λοιπόν την επόμενη μέρα ξανά να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας, να φτιάξουμε ένα κόμμα μελών, όπως έχει δηλώσει και ο πρόεδρός μας, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι ακόμα και σε ένα ενδεχόμενο εκλογικό ευνηδιασμό από μέρους του κ. Μητσοτάκη. Αυτό πώς ακριβώς μπορεί να γίνει? Άκουσα τον πρόεδρό σας να μιλάει για αυτοοργάνωση από την βάση. Μιλούσε με έναν τρόπο σαν το ΠΑΣΟΚ τώρα να μην λειτουργούσαν οι τοπικές ή νομαρχιακές οργανώσεις ή σαν να είχε απονεκρωθεί η παρουσία τους σε κοινωνικούς φορείς και συνδικάτα. Δεν είναι έτσι όμως. Ήταν κόμμα και χτες και προχτές, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, το κόμμα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργήσε με ένα μοντέλο αρχικοκεντρικό.
Και η παραγωγή πολιτικής γινόταν εντός των τυχών της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο πιθανά να μπορεί να ευδοκιμήσει όταν ένα κόμμα βρίσκεται στα επίπεδα του 35, 40 ή 45%. Αλλά νομίζω για ένα κόμμα που θέλει ξανά να στηθεί από την αρχή δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν για εμάς το ζητούμενο είναι να γυρίσουμε ξανά χωριό-χωριό, πόλη-πόλη, να συναντηθούμε διαζώσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν καταρχάς στην εκλογική διαδικασία στις δύο προηγούμενες Κυριακές και μαζί με αυτούς και άλλους πολλούς οι οποίοι ήδη τα μηνύματα που παίρνουμε τις τελευταίες ημέρες είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά για ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στην ανασυγκρότηση του κόμματός μας, να μπορέσουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να υπάρξει ένα θεσμικό, συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα εκφράσει την επόμενη μέρα τις ελπίδες και τις αγωνίες όλων των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς. Θεωρούμε ότι πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση, όντας και μηχανική, για να μπορέσουμε να σηκώσουμε ένα ισχυρό και σταθερό οικοδόμημα πολιτικό, το οποίο προοπτικά θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί αυτό τελικά είναι το ζητούμενο για τα κόμματα. Κλείνοντας, και έτσι για να κλείσουμε και πολιτικά, έχετε ασκήσει και ως κίνημα και ο κύριος Ανδρουλάκης και εσείς σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις σας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και για επιλογές που έχει κάνει στα εργασιακά, στην οικονομία, στην φορολογία και βεβαίως για τον τρόπο που διαχειρίζεται την πανδημία. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης... Το Ταμείο Ανάπτυξης βέβαια. Πώς? Και τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης. Ναι. Ως εκ τούτου, είναι μέρος του προβλήματος ο κύριος Μητσοτάκης. Συμφωνείτε με τη θέση που θα μπορούσε να διατυπώσει κάποιος ότι πρέπει να φύγει, εν πάση περιπτώσει? Προφανώς και συμφωνούμε ότι πρέπει να φύγει. Απλά εκεί που σίγουρα θα διαφωνήσουμε με άλλους είναι ότι πιστεύουμε ναι, ότι η λύση δεν θα ήταν η επανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ με τις παραθιάδες των ΑΝΕΛ. Θεωρούμε και αυτό πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί στο προσεχές διάστημα, ότι η λύση μπορεί να είναι ένα ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα επαναφέρει τις αρχές και τις αξίες οι οποίες μπόρεσαν να εμπνεύσουν πολύ μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως θα μπορέσουν προοπτικά να ξαναφέρουν τη νέα γενιά στο προσκήνιο. Γιατί αυτό που κρατάμε εμείς από την προηγούμενη Κυριακή είναι ο σημαντικός αριθμός των νέων ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν ξανά ότι μέσα από την πολιτική μπορούν να βρουν λύσεις για τη ζωή τους. Και αυτό δεν είναι καλό μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι πολύ σημαντικό γενικότερα για το πολιτικό μας σύστημα και τη δημοκρατία μας. Κύριε Ξεγαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά.